Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Κάποια άτομα μέσα από το κανάλι μου και από το TikTok με ρωτάνε να τους πω κάποια πράγματα σχετικά με τη διατροφή. Το μόνο που μπορώ να σας κάνω, γιατί εγώ δεν είμαι διατροφολόγος και σίγουρα είναι καλύτερα να πάρετε τη γνώμη κάποιου διατροφολόγου, αλλά μπορώ να σας συμβουλέψω όσο αφορά το τι κάνω εγώ προσωπικά στο άτομό μου. Δηλαδή το πώς τρώω και το πώς γυμνάζομαι. Και φυσικά στο παρελθόν έχω πάρει και εγώ κάποιες βοήθειες από διατροφολόγους και έχω μάθει πώς πρέπει να τρώω. Οπότε θα μπω στη διαδικασία να σας πω τη διατροφή μου. Είναι απλά τα πράγματα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα κιλά μας και είμαστε ευχαριστημένοι, παραδείγματος χάρη είμαστε 80 κιλά, πρέπει να βρούμε πόσες θερμίδες χρειαζόμαστε από αυτά που ξοδεύουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή στη δουλειά μας, στη γυμναστική μας, το που θα πάμε κάπου, το που κοιμόμαστε, γενικά όλα. Αν οι θερμίδες που θα παίρνετε από το φαγητό σας είναι ίδιες, δηλαδή αν χρειάζεστε 2.000 θερμίδες και ξοδεύετε 2.000, τότε παραμένετε στα κιλά που είστε. Αν θέλετε να βάλετε κιλά, τότε πρέπει να αυξήσετε τις θερμίδες. Αν θέλετε να χάσετε, πρέπει να κατεβάσετε τις θερμίδες. Τώρα, φυσικά, για να μην έχουμε εδώ ζωσίβιο που συνήθως έχουμε όλοι και κακά τα ψέματα, η μέση είναι όσο πιο αδύνατη είναι, τόσο πιο υγιείς είμαστε. Εκεί πρέπει να προσέχουμε τι να τρώμε. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχουμε ένα θερμιδικό έλλειμμα από αυτό που παίρνουμε για να χάσουμε, πρέπει να προσέχουμε και τι τρώμε. Τώρα, όταν είμαστε σε φάση και θέλουμε να χάσουμε κιλά, είναι καλό να τρώμε πρωτεΐνες περίπου 2,2 μέχρι και 3 γραμμάρια επί το βάρος μας. Όσο αφορά τους υδατάνθρακες, 1 γραμμάριο το βάρος μας και τα καλά λιπαρά από 0,5 έως 0,8 στο βάρος μας. Τα γεύματα, αφού βρούμε πόσες πρωτεΐνες θέλουμε να φάμε, τα μοιράζουμε από 3, 4 ή 5, ανάλογα το πώς βολεύει του καθένα. Τους υδατάνθρακες είναι καλό αυτούς που είπαμε, 1 γραμμάριο δηλαδή στο βάζο μας, να τους παίρνετε πριν τη γυμναστική και μετά. Για να σας δώσει ενέργεια και να ξαναπάρετε πάλι τη χαμένη σας ενέργεια. Έτσι κάνω τουλάχιστον εγώ. Τώρα, όσο αφορά τα βάρη. Το bodybuilding, το λέει και η ίδια λέξη, είναι χτίζω το σώμα μου. Είναι παρεξηγημένο από πολλά άτομα ότι είναι η φουσκωτή κτλ. Όχι. Χτίζω το σώμα μου. Το διαμορφώνουμε όπως θέλουμε. Και το διαμορφώνουμε με έξυπνους τρόπους. Με τη σωστή τεχνική και με το σωστό πρόγραμμα που αρμόζει στον καθένα, γιατί δεν δουλεύουν όλα σε όλα τα άτομα, όλα τα προγράμματα. Γι' αυτό και φτιάχνουμε κάποια προγράμματα, τα δοκιμάσουμε και βλέπουμε αν μπορεί να δουλέψει. Τα κιλά πάντα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι πάντα ελεγχόμενα στον κάθε μη που γυμνάζουμε. Απλά η ένταση, ο χρόνος, είναι αυτό που θα αιματώσει τον κάθε μη. Και όχι τα πάρα πολλά κιλά. Δεν κάνουμε άρση βαρών. Αν είναι, θα ασχοληθούμε με άρση βαρών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι σηκώνω πολλά κιλά στον πάγκο, σηκώνω πολλά στα χέρια. Δεν είναι.
όταν σηκώνουμε κιλά τα οποία δεν τα ελέγχουμε, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά θα μας βγει αργότερα. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Πάντα τα κιλά που θα σηκώνετε θα πρέπει να είναι τόσα ώστε να πετύχετε στο στόχο σας μέχρι τις αποτυχίες. Δηλαδή στο κάθε σετ που θα αποφασίσετε και θα ακολουθήσετε, στα τελευταία δύο να έχετε φτάσει στην αποτυχία. Τότε σημαίνει ότι έχετε αιματώσει το μυ σας και έχετε πετύχει να σπάσετε τις ίνες, ώστε μετά με τη σωστή διατροφή να μπορεί να αποκατασταθεί και να μεγαλώσει ο μυς. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε τρεις φορές τη εβδομάδα. Το full body παραδείγματος χάρη. Μπορούμε να κάνουμε προγράμματα 4 ημερών ή 5 ημερών. Εξαρτάται και από την ηλικία. Εξαρτάται και από τις δουλειές που κάνει ο καθένας. Αν έχει τη χρόνο, έχει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ό,τι και να κάνετε, πρέπει οπωσδήποτε κάθε μέρα να περπατάμε τουλάχιστον 50 λεπτά σε παλμούς στοχευμένα από 115 έως και 130 maximum, για να μπορεί να χάσετε στη μέση. Αυτό μόνο βοηθάει. Έτσι έχω τουλάχιστον στον εαυτό μου καταλάβει και έτσι χάνω. Φυσικά με την κατάλληλη διατροφή και με τη γυμναστική. Εύχομαι να βοήθησα με αυτά που είπα και να σας βοηθήσουν και εσάς. Καλές προπονήσεις να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς, να προσέχουμε τι τρώμε. Εντάξει, αν όχι στο 100% στο τέλειο δηλαδή, γιατί άνθρωποι είμαστε, εντάξει, στοχεύουμε, δεν είμαστε επαγγελματίες, όπως είναι κάποιοι bodybuilder και είναι η δουλειά τους. Προσέχουμε τουλάχιστον το 80%. Αν προσέχουμε το 80% της διατροφής μας, να είστε σίγουροι ότι το look μας, η εμφάνισή μας δεν χαλάει, αλλά ούτε και η υγεία μας δεν είναι ανεβασμένα. Ούτε οι χοληστερίνες, ούτε είμαστε πιο υγιείς. Τώρα το 20% εντάξει, θα χρειαστεί να βγείτε κάποια στιγμή με την παρέα σας, με την οικογένειά σας, με τα παιδιά σας, με το φίλο σας, με τη φίλη σας. Εντάξει, θα πιείτε, δεν θα πιείτε και ένα ποτάκι, θα χρειαστεί να πιείτε ένα ποτάκι. Αυτό δεν μπορεί να, δεν θα σας χαλάσει ούτε την υγεία σας, ούτε την εμφάνισή σας. Οπότε προσέχουμε, στοχεύοντας τουλάχιστον το 80% να είναι η σωστή διατροφή. Στοχευμένα. Γυμναστική, το περπάτημα έπρεπε να είναι σε καθημερινή βάση. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο με τα 50 λεπτά. Αν δεν έχετε χρόνο, μπορεί να είναι να το μοιράσετε. Απλά είπα, οι παλιοί παίζουν ρόλο. Δεν θέλει γλίγορα. Δεν θέλει δηλαδή το περπάτημα που κάνουμε, αυτό που βοηθάει στο να χάσουμε το σπαγνικό λίπος, στη μέση δηλαδή, είναι όταν περπατάμε να μπορούμε να μιλάμε χωρίς να λαχανιάζουμε. Και είναι εκεί περίπου η παλμή. Είναι μεταξύ 115 μέχρι 130. Θα βρείτε που δεν κουράζεστε, γιατί μπορεί να δουλέψετε στα 115 συνεχόμενα ή στα 120 ή στα 125. Ανάλογα και την ηλικία που είναι ο καθένας. Αν ένας είναι μεγάλος, πρέπει να του πιάσει στα 115. Υπάρχει ένα... μια εξίσωση, δηλαδή πάνω στο νούμερο 220 αφαιράμε την ηλικία μας. Ας πούμε, είσαι στο 220, είσαι ας πούμε 60 ετών. Από το 220 αφαιράς το 60, άρα μας μένει το 160. Από το 160 δουλεύουμε, είναι η παλμή αυτή, αφού αφαιρέσουμε την ηλικία μας. Το 100% είναι το 160, εμείς πρέπει να δουλεύουμε το 70%. Το 70% στα 160 είναι 6-7-42, 70-112 παλμοί. Αυτούς πρέπει να δουλεύουμε όταν είμαστε μεγαλύτεροι. Ο άλλος, αν είναι μικρότερος, θα δουλέψει σε άλλους παλμούς. Θα κάνετε την αφαίρεση αυτή και θα βρείτε τους σωστούς παλμούς που πρέπει να δουλεύετε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Ελπίζω να
να σας μεταδώσω την αγάπη που έχω εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από 8 ετών δεν σταμάτησα ποτέ μου να γυμνάζομαι σε διάφορα αθλήματα και να τρώω σωστά. Εντάξει, και εγώ κάποιες φορές έχω κάνει πράγματα που δεν πρέπει, αλλά εντάξει. Θα πάω να περπατήσω, θα κάνω λίγο παραπάνω περπάτημα και υπάρχει το μπάλας. Καλές προπονήσεις να έχουμε χωρίς τραυματισμούς. Να είστε γεροί, να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και να τον σέβεστε. Άμα αγαπάτε και σέβεστε τον εαυτό σας, όλα μετά αρέουν κατευθείαν. Χαιρετώ με πολύ αγάπη από τον παππού Τάσο. Γεια σας.